Αμερικανοτσολιάδες, Ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος, με μουσική σαν τη μίγα μες στο σίτι. Avanti popolo! Παντέρα ρόσα, αβάντι πόμολο, κάτω τα χέρια από τον καρβέλα. Τι είναι αυτά που ακούμε? Καλό μεσημέρι ακροατή μου. Σήμερα έχω έρθει με άγιες διαθέσεις, έχω τεντώσει το χρυσό μου το σκουλαρίκι, το έχω κάνει φωνοστέφανο. Είμαι σκουλαρικάκιας εδώ και πολλά χρόνια και αντιμετωπίζω λόγω της φύσης της εργασίας μου μεγάλο πρόβλημα με τα ακουστικά. Με τα ακουστικά, αυτά τα ρημάδια. Δεν μας υπολογίζουν εμάς τους τρίπιους στα αυτιά που κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακροατή μου, για να ξεχωρίσουμε από το κοπάδι το ομοιόμορφο, το πυθύνιο. Να σκιάξουν, βρε αδερφέ, ακουστικά με τρύπα. Απλό είναι. Ένα κούφωμα για το ενότιο. Ενότιο σε ενότιο, πλακοσκουλαρικές, ούτως υπήν, μπας και υδρώσει και υγρανθεί λιγουλάκι το αυτί μας, το αριστερό, το ανέσθητο. Είναι δείγμα υψηλού πολιτισμού, αράπη μου, ή και μεγάλης παρακμής ταυτόχρονα, όλες αυτές οι επεμβάσεις οι καλλιτεχνικές πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Τις βλέπουμε σε ακραίες μορφές, κυρίως στις πρωτόγονες φυλές, όπου τρυπιώνται πατόκορφα, βάζουν μεταλλικά περιλέμια και μακραίνουν τους λαιμούς τους, χαρακώνονται με περίτεχνα τατουάζ ολόσωμα, αλλά το βλέπουμε και στους περιθωριακούς, τους απροσάρμοστους του δυτικού κόσμου, που θέλουν να έχουν σαφή διακριτικά για να ξεχωρίζουν από το επώδυνο πλήθος. Tattoo, drugs and piercing holes στην κοινωνία του θυράματος, όπου το θύραμα θέλει να πουλήσει ακριβά το ζωγραφισμένο το μάρι του και έναν αλλοθύναρκη σεβόμενο. Χιχοπάδες, χιπχοπάδες, εμψίδες με το παρατσούκλι ραπάρουν επί του θέματος, υπηρετώντας μια παγκόσμια λαϊκή τέχνη, όπου ο καθένας μπορεί με απλά μέσα ένα κλεμμένο beat και μια beatnik διάθεση και να ρημάρει τους καημούς και τα ντέρτια του. Όπως και το ρεμπέτικο, έτσι και το hip-hop είναι σχεδόν μονοθεματικό. Όλα είναι μαύρα, η ανάλγητη κοινωνία έχει πετάξει τους ευαίσθητους στα σκουπίδια και ο θυμός κάνει κόντρες με την απόγνωση. Παππού, ποιος είναι το χερός έρδιμος του λαχείου? Αχ, βούλωστο, μαλακισμένο, μας έχεις πάει στα νεύρα. Άνοιξε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείς, δεν βάζεις γλώσσα μέσα. Το ξέρω, παππούλα, θέλω να δω αν κέρδισα. Τι να κερδίσεις, βρε ηλίθιο, δεν έχουμε λαχεία. Σκάσε επιτέλους. Έχουμε. Τι έχουμε, καλεβούλωστο, θα σου ρίξω χειροβομβίδα. Μεγαλώνω. Τι μεγαλώνεις, θα πρέπει να τα σκοτώσεις από μικρά αυτά πριν μεγαλώσουν. Κοίτα το σκασμένο, 7 ψυχο είναι. Παναγιά, κι άλλο. Δεν καταλαβαίνεις. Θα χαρίσω ο σταθμός μας, έχεις πάει στα νέα. Να το φάγα. Μ' ακούει κανείς, μεγάλωσα χωρίς γονείς. Ως σήμερα το κόσμο αυτό το γνώρισα πίσω από κάποιο ίδρυμα. Αυτά 18 μου χρόνια κοιμάμαι πάνω σε χαρτόνια, σε δρόμους, σε πακάκια και σκαλιά σγουρά μαλλιά. Αδέσποτος κι εγώ σαν τα σκυλιά γυρνάω στους δρόμους, μέσα στους μόνους ψάχνω συντροφιά. Ομόνια, εξάρχεια, κάπου εκεί γυρίζω. Κι όταν κοιμάμαι ελπίζω τίποτε δεν θα ξυπνήσω. Μέσα στα τρένα ένα-ένα μαζεύω τα σκέρματα. Αδιαφορίας και λύπησης πάνω μου πέφτουν κλέματα. Κανένα δεν νοιάστηκε για μένα αληθινά ποτέ. Κανένας δεν χαράμισε για μένα ούτε ματιά. Δεν έχω φίλους, δεν έχω οικογένεια, πατρίδα. Δεν έχω όνειρα, δεν έχω μέλλον ούτε ελπίδα. Το μόνο που μ' απέμεινε μια πύρα, δυο τσιγάρα, για να με συντροφεύουνε στα παγωμένα βράδια. Μ' ακούει κανείς? Nobody's listening. No.
νιώθω χαμένος, ανικάνος να τη δράσω. Όταν πάω να μιλήσω, πάντα κάποιος μου λέει να σκάσω. Έχω ανάγκη να αλλάξω κάτι, μα αφού δεν βρίσκω την άκρη, απλά γυρίζω την πλάτη σ' ό,τι με πνιγεί. Πλέον κανείς δεν με κοιτάει στα μάτια παρά στην τσέπη. Όλοι οι κάθος πρέπει θέλα να με πείσουν, με το έτσι πρέπει να θυσιάσω. Ιδέες, φιλίες για το συμφέρον, το μέλλον στο παρόν μου τρέχει. Γι' αυτό και ζω που βαθύς ελευθερός όσο κανείς. Ούτε φοβάμαι ούτε ελπίζω από ένα κόσμο γκρίζω. Χωρίς αποσκευές και σπίτι μες στον δρόμο γνωρίζω πολύ καλά τι πάει να πει να σ' αφάνεις. Ένα απόβλητο του κράτους για δεν μπήκε στα μέτρα του. Ένας άθεος γιατί ο Θεός μου δεν είναι μέσα τους. Ένας άστεγος χωρίς πατρίδα και οικογένεια, αλλά με αξιοπρέπεια κοντρά στο ρεύμα τους. Εσύ εκτιμάς ότι ακριβά πουλιέται σκλάβο στο χρήμα. Εγώ εκτιμώ ένα χαμόγελο από ένα παιδί. Εσύ υποκλίνεσαι πάντα, εγώ παλεύω στο κύμα. Σκέψου καλά ποιος απ' τους δυο είναι το θύμα. Και αν η εικόνα μου σε κάνει να μπορείς πίσω απ' τα λερωμένα ρούχα, υπάρχει μια καρδιά να βρεις, αλλά από εσένα θέλω μόνο μια απάντηση. Βρωμικός είμαι εγώ ή ο κόσμος που ζεις. Butterfly. Συγγνώμη, butterfly. Butterfly είναι η βουτυρόμυγα. Η πεταλούδα πετάει λουλούδια. Η βουτυρόμυγα καμία σχέση με την αλογόμυγα. Αλογόμυγα που είναι πράσινη και αιμοβόρα. Αποουσιάζουν ακροατοί μου οι γυναίκες από το hip hop. Προτιμάνε το hula hoop και το κουλτουροσκυλάδικο που χάρη φωνίας αποκαλείται έντεχνο. Πολύ μαυρίλα, αράπη μου. Πολύ μαυρίλα στο ραπάρισμα. Πολύ πρέπει. Πολύ πρέπει, πολύ μαγιά. Πολύ καραμπουζουκλί και ακατέργαστο. Εγώ δηλαδή είμαι ο μάγκας, ο καθαρός, ο τίμιος, ο ταλαντούχος, ο ψηλιασμένος, ο ασυμβίβαστος, ο ράπερος σωστός. Και όλο τον ταλαβέρι το στιχουργικό γίνεται με το δάχτυλο σηκωμένο μπροστά στα μούτρα των πιτσιρκάδων που φτιάχνονται με το ρυθμό και την ένταση. Αυτό που με χαλνάει, πρέπει να σου πω, είναι το κόλλημα με την καριόλα την κοινωνία που θα υποχρεωθεί με τσαμπουκά να αναγνωρίσει το ταλέντο μας. Μπορεί, αράπη μου, να γίνει τέχνη χωρίς χιούμορ? Σε ρωτάω, χωρίς χιούμορ υπάρχει τέχνη? Πού είναι ο αυτοσαρκασμός? Η κάθαρση, το καλό και το αγαθό στις προθέσεις του χιπχοπίστα. Είναι δυναμόν το ρεζουμέ όλων των οργισμένων στιχοπλόκων να είναι το ποιος μωρό μου ποιος την έχει πιο μεγάλη? Έχω στραβώσει επειδή ακούω και ξένους καλλιτέχνες του είδους με χιούμορ, με αυτοκριτική. Εδώ στο Ελλάδα το έχουμε πάρει στραβά, όπως το ελληνικό ροκ έτσι και το ελληνικό χιπχοπ εξαντλείται στο περιτύλιγμα. Λίγο βυζί, ρε παιδιά, έλεο, λίγο βυζί. Δεν έχετε φιληθεί ποτέ στη ζωή σας? Μόνο μου τζουρώνετε τους στίχους και ευθύνετε την κοινωνία. Όπως συμβαίνει στις περισσότερες φορές, γίνεται ένα μπέρδεμα μεταξύ καλλιτεχνικής έκφρασης και ανακουφιστικής αφόδευσης. Εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Η κοινωνία είναι σάπια, τα κράτα είναι σάπια, τα χάπια είναι σάπια, γι' αυτό θα γίνουμε μπριστές, θα γίνουμε σε με ουκρανικά ορυκτέλεια, σε τηγάνια κυριλέ, χαραμίζω ότι πατάτες οι αγαπημένες μου οι τηγανιτές και πάρε τα μπρατζάκια σου και φύγαμε. Με επιδοκιμάζει το κοινό. Thank you.
σου και καλή τύχη όπου κι αν μας. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν μας. Σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς, η καρδιά είναι δική σου. Εγώ φεύγω από τη ζωή σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εγώ φεύγω από τη ζωή σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Ίσως δεν σου κρατώ τη ζωή σου, εσύ κυβέρνας. Λάθος έκανα εγώ στους δελμούς της δικής σου καρδικάς. Κι αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου ήταν. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Όλα, όπως το νηλόμετρο, ακροατή μου, είναι το εργαλείο που μετράει τη στάθμη του ποταμού Νείλου. Είναι εκπαιδευτική εκπομπή μας, έτσι. Και το μανουρόμετρο μετράει τη στάθμη της Νείλας. Άμα έχεις πάθει Νείλα και έτσι όπως είσαι μανουριασμένος σκάσει μια γελάδα μπροστά σου και σου κάνει μου, σου βρωμάει ψαρίλα, ενώ το καημένο το ζωντανό έχει φάει μόνο χορταράκια. Θέλω να πω δηλαδή ότι παίρνεις ό,τι δίνεις. Η σκάρ την κοινωνία, σκάρ τους καλλιτέχνες θα βγάλει. Με φωτεινές εξαιρέσεις, εκεί πάνω στη στροφή, όταν πάνε να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Περιμένουμε πώς και πώς να τακταποιηθεί ο Μαύρος, ο πλανητάρχης, στο άσπρο του σπίτι, να πάρει και το βαλιτσάκι με τους κωδικούς των πυρηνικών πυράβλων και να πατήσει το κουμπί της έναρξης του πυρηνικού ολοκαυτώματος στην Περσία. Πρωτοχνήματα, θα λάμψει ο ουρανός. Τότε θα σφίξουν οι ρόλοι, θα ανακάμψει η πολεμική βιομηχανία των συμμάχων, θα ξεσκαρτάρει το ανθρώπινο είδος με τις εκατόμβες των θυμάτων και θα μείνουν λίγοι και κακοί να μοιραστούν τα λάφυρα. Δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Πρέπει να την πω. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της γερμανικής κατοχής, όλες οι μονές του Αγίου Όρους είχαν αναρτήσει φωτογραφίες του Αδόλφου Χίτλερ δίπλα στις εικόνες της Παναγίας. Τα τάγματα ασφαλείας των παπάδων, ισαντώ φόβος και ο τρόμος της ελληνικής υπαίθρου. And through this system, with μαυραγορίτας ενδοσύλλογους, assholes, φτάσαμε στο σημερινό χάλι, η μισή Ελλάδα να είναι μοναστηριακή περιουσία και η άλλη μισή να ανήκει στην εκκλησία. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, γι' αυτό και πληρώνουμε υψηλό ενίκιο στους παπάδες. Τα ράσα, όπως και τα σάβανα, δεν έχουν τσέπες, ακροατή μου. Ο παπάς από μέσα όμως είναι εγκλωβισμένος και ζηλόφθομος. Παπάς είναι pap and ass, έτσι. He wants to make death pap from the ass. Και κλαις, τα ματάκια σου βγάζουν φωτιές, δακρυσμένες οχές που δακώνουν ψυχές σε λάγνες φιδοφωλιές. Αν μ' αγαπάς
Η ζωή μου αργά τη μάδας, με ραγίζεις, με σπάς. Στα γυαλιά περπατάς, ματώνεις και με φυλάς. Άμουση ορχήστρα, βάλτσα κουδουνίστρα, άσκηση ετοιμότητας. Νότες, κοντροκόλες, βιόλες, κατσοβιόλες, σάλπικες στυρότητας. Σε και πιες στην πηγή της καρδιάς μου αν θες, βούλιαξο καναπές. Στις αργές μας τροφές, στου Άδη της αμμουδιές. Χίλια καυτά τσουρουφλίζουν ψαράκια χρυσά, μπαρμπεκιού με φιλιά, έρωτες τα κλαριά, μαϊμούδες με χαϊμαλιά. Άμουση ορχήστρα, φάλτσα κουδουνίστρα, άσκηση ετοιμότητας. Νότες, ποντροκόλες, βιόλες, χασοβιόλες, σάλπικες στυρότητας. Ποντροκόλες, βιόλες, χαζοβιόλες, σάλπικες στυρότητας. City 99,5. Άκου ό,τι ζεις. Πας για ψώνια στο Λονδίνο? Μη βγεις από το αεροδρόμιο, δεν χρειάζεται. Το Terminal 5 του Heathrow φιλοξενεί περισσότερα από 150 καταστήματα στα 70.000 τετραγωνικά μέτρα του. Harrods, Dior, Tiffany, Paul Smith, Starbucks, Caviar House, εστιατόριο Gordon Ramsay. Και αν πας κάπου πιο μακριά, πάλι κάνε τα ψώνια σου εκεί. Με τις τιμές της British Airways θα έχεις και έξτρα χρήματα για shopping. Μπες στο www.ba.com και κάνε την κράτησή σου τώρα σε προνομιακές τιμές. Νέα Υόρκη από 577 ευρώ και Μαϊάμι ή Σαν Φρανσίσκο από 780 ευρώ. Οι τιμές είναι μετεπιστροφής και φόρων. .14744 από τον ΟΤΕ. Τώρα καλείτε 14744 για όλα τα αποτελέσματα των αγώνων του Πάμε Στοίχημα. 14744 για κάθε στοίχημα. Από τον ΟΤΕ. Χρέωση από σταθερό 0,30 ευρώ ανά λεπτό. Χρέωση από κινητό 0,50 ευρώ ανά λεπτό. Με ελάχιστη χρέωση τα 60 ευρώ τα δευτερόλεπτα και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947. Για πρώτη φορά, ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τα αρχεία του Πολεμικού Μουσείου γίνεται δικό σας. Μισός αιώνας ιστορίας σε δύο πολύτιμους τόμους και ένα DVD με σπάνιο κινηματογραφικό υλικό. Μία πρωτοβουλία του ελεύθερου τύπου για να γνωρίσουμε την πρόσφατη ιστορία μας και να βρούμε τη μνήμη που μας ενώνει και μας εμπνέει. Τώρα στα περίπτερα. City 99,5. Άκου ό,τι ζεις.
Στην άκρη του βλήματος, οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Είναι μεγάλη ευκαιρία, βοηθάει και η συγκυρία με την οικονομική υστερία να αναλάβει ενεργό ρόλο η Εκκλησία. Μόνο έτσι θα ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία και θα καπελώσει τα απείλατα στόματα των αντίχριστων καλοθελητών. Όλα τα σκάνδαλα θα ξεχαστούν εν μία νυχτή, θα αλλάξουν άρδη η εικόνα των παπάδων η φρικτή, μόλις ο θλιμμένος αρχιεπίσκοπος, το ιερό νήμο, ο Ιερώνυμος, γίνει μέγας χορηγός ανώνυμος της φτωχολογιάς και των κατατρεγμένων. Αν δεν χάλαγε τα λεφτά του σε παπούτσια και πολυελαίους, ο Μαρκαριστός θα μπορούσε να έχει χτίσει τουλάχιστον δύο νοσοκομεία. Ανακοινώθηκε αρμοδίως η επίσημη υποψηφιότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος για το επόμενο βραβείο Νόμπελ στον τομέα της οικονομίας. Τόσο οι ιδιοφυείς κινήσεις του υπερβατικού Κύπριου Νάνου Εφραίμ στις αγοροπολισίες ακινήτων, όσο και η τελευταία κίνηση ΜΑΤ της Εκκλησίας να αγοράσει με την πτώση των χρηματιστηρίων 20 εκατομμύρια ευρώ μετοχές της Εθνικής και να τις μεταπολίσει προχθές με κέρδος 5 εκατομμύρια ευρώ, δίνουν πολύ μεγάλες πιθανότητες στην ιερή κενότητα να κατακτήσει το Νόμπελ. Εκτός από την ποίηση, έχουμε πάρει στο παρελθόν και το Νόμπελ Χημίας με τον αείμνηστο Μακαρέζο που είχε μετατρέψει τη δραχμή σε σκατά. Η μικρή νουδούλα μέσα στη λιμνούλα, τη βιστονιδούλα, ντύθηκε νυφούλα. Γιατί δεν τον παίζουνε τα φιλαράκια της, ούτε ο Κουκοδήμος, ούτε ο Ρατατούλης. Μόνο ο Μπουμπούκος τον έχει κάνει λάστιχο. Είναι ωραίο να ανοίγεις τα μάτια και να βλέπεις μια υπέροχη λίμνη. Μέσα στον αγώνα της αχτιμοσύνης. Πόσο ωραίο όμως είναι να τα κλείνεις όταν στερεύει. Της παρθενίας. Μην παίρνετε ναρκωτικά. Δεν φτάνουν για όλους. Της υπακοής. Άκου ό,τι βρεις. Ανακουφίστηκε το Πανελλήνιο και όλοι οι εργαζόμενοι στο City FM με τη χειροβομβίδα που έριξα στο μικρό παππούα, το λαχιόπληκτο πιτσιρικά. Και έχω τηλεφωνική παραγγελία από τον ακροατή μου να το επαναλάβω. Πάμε άλλη μια βόλτα στη ζούγκλα των μίντια. Παππού, παππού, ποιος είναι ο τυχερός έρδημος φλαχίου? Αχ, τα βούλωστο, βούλωστο μαλακισμένο μας, έχεις πάει στα νεύρα. Άνοιξε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείς, δεν βάζεις γλώσσα μέσα. Το ξέρω, παππούλα, θέλει να δω αν κέρδισα. Τι να κερδίσεις, βρε ηλίθιο, δεν έχουμε λαχεία. Σκάσε επιτέλους. Έχουμε. Τι έχουμε, καλέ βούλωστο, να σου ρίξω χειροβομβίδα. Μεγαλώνω. Τι μεγαλώνεις, θα πρέπει να τα σκοτώσεις από μικρά αυτά πριν μεγαλώσουν. Κοίτα το σκασμένο, 7 ψυχο είναι. Ω, Παναγιά, κι άλλο, κι άλλο. Δεν καταλαβαίνεις. Θα χαρίωσε ο σταθμός μας, έχεις πάει στα νέα. Να το φάγα, το φάγα. Αχ, Ταρμάς Μίντια. Ο δούριος ήχος παρεμβαίνει η ακροατή μου δημιουργικά στις διαφημιστικές παροπίδες, τις στολισμένες με ό,τι πιο χιδαίο mainstream και καλά. Κλισέ. Μα βομβαρδίζουν τον εγκέφαλο που έχει παπαδιάσει από το διαφημιστικό πλήσιμο. Να σου πω, ακροατή μου, για να ζηλέψεις ότι εδώ στο στούντιο του City FM είμαστε μέσα στη χλίδα. Μέσα στη χλίδα. Μέχρι και bowling μας έβαλε η κυρία Γιάννα. Ευχαριστούμε. Κάτσε να ρίξω μια βολή με την μπάλα. Αμάν, πώς μου αρέσει να ξαπλώνω τις κορίνες, να τις ξαπλώνω τα ανάσκελα. Ξέφυγα όμως, έχω καρατζαφέρει σήμερα το αφεντικό του Άδωνη. Του Άδωνη, κύριε πρόεδρε του εξωτικού Λάος, θα ήθελα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για τον Πέτρο τον Τατούλη. Επειδή γνωρίζω ότι κάνατε παρέα στο παρελθόν, μάλιστα του είχατε βγάλει και ένα παρατσούκλι σούζι, νομίζω. Ο Πέτρος ο Τατούλης. Μάλιστα. Τον οποίο όσο είμαστε παρέα, γιατί διατελέσαμε και στην ίδια παρέα κατά τον κοινό κοινωνιστικό βίο. Μάλιστα. Τον έλεγα Σουζλόφ και του άρεσε. Α, Σουζλόφ, εγώ είχα ακούσει Σούζη, συγγνώμη, παράκουσα. Σουζλόφ. Πώς βλέπετε, κύριε Καρατζαφέρη, το ενδεχόμενο να προσχωρήσει ο Σουζλόφ ο Τατούλης στο Πασόκ? Για να πάει στο Πασόκ, το βλέπω λίγο τρελό, το βλέπω και εγώ, εκτός αν πάει επικρατείας. Δεν το βλέπετε. Του έχετε κάνει, κύριε πρόεδρε του Τατούλη, μια πρόταση, τον θέλετε εσείς στο κόμμα σας? Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχω πει. Του το έχετε πει. Γιατί όπως δεν τον παίρνετε στο κόμμα σας, νομίζω ότι ταιριάζει. Επειδή έχει κάποια ιδιαιτερότητα, όπως είπατε, αυτή είναι το μαοϊκό του παρελθόν. Έχετε άλλους πιο μετανιωμένους κομμουνιστές στο Λάος. Από θέμα
λογικής αξίας και αυτοσεβασμού. Μάλιστα. Δεν παίρνω βουλευτή άλλου κόμματος. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Άλλους βουλευτές από τον πάγκο της Νέας Δημοκρασίας θα πάρετε, κύριε Πρόεδρε, ας πούμε το Δαλάι Λάκη, το Κουκοδήμο ή κάποιον άλλο πιο ανεξάρτητο? Ποια είναι η γνώμη σας για τους παλιούς σας συντρόφους? Είχαν προσκυνηματική σχέση, ό,τι και να έρευνε ο Καραμαλής, το ψήφισαν. Ήταν προσκυνημένοι. Πώς είδατε, κύριε Καρατζαφέρη, την απόφαση του Γιωργάκη να διαγράψει το Βαλιανάτο, τον οποίο γνωρίζω ότι θαυμάζετε και τον ψιλογουστάρετε, από ό,τι λένε κακές γλώσσες? Τι πρέπει να κάνει ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Πρέπει να κάνει, να πάρει τολμηρές αποφάσεις. Μάλιστα. Που δεν βλέπω πώς μπορεί να τις πάρει. Είναι δύσκολο. Να ρωτήσω, βγήκε το πρωί ο βουλευτής σας, ο Άδωνης, στον Αυτιά. Και κάτω από τον κόπο της γραβάτας, εκεί που δένεις, φάνηκε ένα δερμάτινο λουράκι. Τι ήταν αυτό, κύριε Πρόεδρε? Του βγαίνει λίγο το περιλέμιο. Ήταν περιλέμιο, καλά το κατάλαβα. Αληθεύει, κύριε Πρόεδρε, ότι ο Άδωνης παίζει άγρια παιχνίδια με τη γυναίκα του, την Ευγενία, με τη γυναίκα σας, τη γυναίκα του Ψωμιάδη? Πολιτική δεν αλλάζει ο Άδωνης. Αρχές δεν πρόδωσε ο Άδωνης. Επομένως, θα καταλάβω τι μπορεί να φταίει ο Άδωνης. Θα μπορούσε να κάνει αυτό το παιχνίδι η δικιά μου γυναίκα, να το κάνει η νύφη μου. Μάλιστα. Μα είναι κινήφισα στον κόλπο. Λέγονται πολλά χοντρά πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Τα είδαμε και με το μακαρίτι τον Αυστριακό, τον ομοειδεάτη σας, τον Χάιντερ, που τα είχε με τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον έλεγε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Τι λέτε? Ας λένε ό,τι θέλουν. Ας λένε ό,τι θέλουν, δεν σας πιάνουν αυτά. Να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, για αυτό το παιχνίδι που παίζεται μεταξύ των αναρχικών και του βιβλιοπωλείου του Άδωνη. Ποιος φταίει για το βιβλιοπωλείο Φλαμπέ του Αδόνιδος? Φταίει ο Άδωνης για το παιχνίδι αυτό. Α, φταίει ο Άδωνης. Δεν ξέρω τώρα τι κρύβεται. Σας ευχαριστώ, κύριε Καρατζαφέρη. Ήσασταν για μια ακόμη φορά καταπέλτης παροπλισμένου φεριμπότ. Μπότοξ εσωτερικά στον εγκέφαλο γίνεται άραγε. Γεια σας, Πρόεδρε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Καληνύχτα. Εύχομαι τα καλύτερα. Αχι, στο διάλογο μέσα. Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος? Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν? Ποιοι? Οι γονείς μας. Είσαι το άστρο της αυγής για μένα. Και εσύ του κόσμου τα χρυσά για μένα. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Αθάνατη ελληνική οικογένεια, δώσε! Γεια μου, αν πονάς για μένα. Σε αγαπώ και ζω μόνο για σένα. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Αγάπη μου να'ρθείς με μένα. Αν μας χωρίσω θα χάθω μια μέρα. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Βρήκες μέρα να λερώσεις τη βέρα. Πο-πο-πο, πο-πο-πο, τι τσουνάμι ήταν αυτό, τι τσουνάμι, πο-πο-πο. Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Μαλδίβες? Πού θα πηγαίνουν οι νιώπαντροι να ξεχαρμανιάσουν, ακροατή μου? Όταν ακούω τέτοιες ειδήσεις, ανησυχώ, πρέπει να σου πω. Μέχρι και ο Τριανταφυλόπουλος, ο Ζούγκλας, προχθές έκανε εκπομπή για τα UFO. Όχι της πολιτικής, των εξωγήινων.
Μεγάλο κακό βλέπω στον ορίζοντα, αράπη μου, ανήμερα τη 17 Νοέμβρη. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, αλλά οι φυλακισμένοι έχουν φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο. Εδώ θα είμαστε πρωί βράδυ, κάθε 12 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα, να τα σχολιάζουμε. Στην κοιλιά του κούφιου μου αλόγου φιλοξενήθηκαν οι συνάδελφοι, Flow Job, ο Κώστα.